Βασικά, γεια σας. Να κάνω βίντεο, να μην κάνω βίντεο, το σκέφτομαι, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, δεν ξέρω. Έχω μια καινούργια σειρά στα χέρια μου, ευκαιρία να τη δείξω. Vape, φαίνεται. Vape Fighters. Μια σειρά από την 11 Liquid, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποστολή των υγρών. 5 ωραία, υπέροχα, γλυκά υγρά κατά κύριο λόγο, τα οποία έχω δοκιμάσει, έχω αφήσει να οριμάσουν, έχω απολαύσει τις γεύσεις που μου αρέσουν και ώρα να πω λίγο την άποψή μου. Όχι, δεν θα ατμίσω, δεν μπορώ να ατμίσω, έχω green screen. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Λοιπόν, The Vape Fighters, Vape Fighters. Έχουμε 5 γεύσεις από 5 πρόσωπα τα οποία λίγο πολύ όλοι ξέρουμε. Σε κάποιους είναι αγαπητά, σε κάποιους είναι αρεστά. Κάποιοι δεν τους ξέρετε καθόλου. Δεν πειράζει, ατμίστε τους. Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια αν οι γεύσεις αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα ή το προφίλ ατμίσματος του κάθε ενός από τα πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζουν το κάθε υγρό. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα, έχουμε τον Α και το Λάμδα. Είναι εδώ όλα γραμμένα, θα τα διαβάσω από εδώ, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Coffee Toffee. Καραμελωμένη ζάχαρη, σοκολάτα και μια ιδέα από ξηρούς καρπούς μαζί με καφέ εσπρέσο μας κερνάνε την απόλαυση αυτού του υγρού. Γι' αυτό το υγράκι, παρόλο που εμένα ο καφές δεν είναι από τα αγαπημένα μου υγρά, στο να ατμίσω, να πιω τόνους, είχε μια ωραία προσέγγιση, ήταν γλυκό, καραμελωμένη ζάχαρη, δηλαδή ήταν αρκετά αισθητή, έδινε όλο όλη τη συνταγή. Η σοκολάτα έδινε αυτή την αίσθηση μόκα στην οποία χρειάζεται ένα τέτοιο υγρό ώστε να πλησιάσει το τόφι. Πολύ κοντά πραγματικά όμως σε γεύση με, ας το πούμε, coffee toffee, έτσι. Αυτό να το αναγνωρίσω. Η ξηρή καρπή, βέβαια, ήταν πολύ πίσω. Βέβαια, ο μαέστρος εδώ ίσως ήθελε να δώσει αυτή την αίσθηση, αυτή την νότα. Αυτός έφτιαξε τη συνταγή, αυτό ήθελε να βγάλει. Εγώ λέω την άποψή μου. Λοιπόν, η ξηρή καρπή μου είναι λίγο πίσω, ίσως μου δίνανε λίγο καλύτερη αίσθηση αν ήταν πιο μπροστά. Δεν ξέρω, ίσως δίνανε περισσότερο τη συνταγή. Ίσως τη χαλούσαν, δεν ξέρω. Πάντως είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γενικά ένα πολύ γευστικό και ωραίο υγρό. Το άτμισα κυρίως σε 50, 60, άντε 70 βατ. Παραπάνω οι εντάσεις που μου έβγαζε με πνίγανε, με μπουκώνανε. Επίσης μου άρεσε και στα μεσαία βατ 30-35 βατάκια. Το απόλαυσα ωραία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο. Είναι ο Παπ. Ξέρετε τον Παπ. Θα τον μάθετε. Μπισκότο. Ίσως η πιο κοντινή προσέγγιση που έχω δει σε αυτού του είδους τον μπισκότο. Απαλό, γλυκό και γεμάτο αναμνήσεις στο μπισκοτάκι που τρώγαμε στο πρωινό μας όταν ήμασταν παιδιά. Πραγματικά, παιδιά, με το που το άτμισα, πρώτα απ' όλα η πρώτη αίσθηση που είχα με το που το μύρισα μου θύμισε λες και άνοιγα το κουτάκι, το σακουλάκι από τα μπισκότα. Μετά δοκίμασα λίγο στο δάχτυλο, δαχτύλωσα λίγο και ήρθε η ώρα να το ατμίσω. Είτε σε 30, είτε σε 40, είτε σε 50, είτε σε 100 βατ. Μου έβγαλε ακριβώς την αίσθηση την οποία ήθελα. Στα πιο πολλά βατ, βέβαια, ανεβαίνει η βουτυρένια αίσθηση και η γλυκάδα. Επίσης μου αρέσει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό. Ίσως είναι το top υγρό της σειράς για εμένα. Πάμε μετά στη Μαρία της Σόνα. Κάτι που δεν της το είχα, δεν ήξερα από το λίγο που την έχω παρακολουθήσει στο Facebook, στις αναρτήσεις εννοώ. Μην πάει αλλού το μυαλό μας. Ice Grape. Ένας παγωμένος συνδυασμός από μπλε βατόμουρα, σταφύλια και τσιχλόφουσκες με ένταση και ευχάριστη επίγευση. Δεν είναι και τσιχλόφουσκες. Είναι τσιχλόφουσκα με μπλε σταφύλια και βατόμουρα. Ή μπλε βατόμουρα και σταφύλια. Μπλε βατόμουρα και σταφύλια. Πάντα τα μπερδεύω. Αυτά για μένα ουσιαστικά έχουν λίγο πολύ την ίδια γεύση. Κάτσε να φτιάξουμε το αυτό για το monitor. Για να ακούμε τις οδηγίες. Λοιπόν, είναι ένα πραγματικά παγωμένο υγρό. It's not for me. Το έχω ξαναπεί, τα παγωμένα τα υγρά δεν τα μπορώ. Το δοκίμασα. Κατάφερα να φτάσω τα επικίνδυνα 50 βατάκια για να μπορέσω έτσι να έχω μια πιο αντικειμενική άποψη στο τι βγάζει το υγρό και τα σχετικά. Θα πω όμως ότι είναι μια τσιχλόφουσκα η οποία μέσα έχει ρευστή, υγρή αίσθηση. Δεν ακούστηκε καλά. Μπλε βατόμουρων με σταφύλια.
σαν μια μπαμπαλού που την ανοίγει και έχει μέσα αυτή την αίσθηση που, του ρευστού που βγαίνουν από μέσα τα βατόμουρα και το σταφύλι και τα σχετικά. Αυτό, αυτή την αίσθηση μου έδωσε. Δεν ξέρω αν θέλανε να πετύχουν τσιχλόφουσκα με βατόμουρα και σταφύλια. Εγώ πάντως αυτό είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που κάνετε τα παγωμένα, είναι μια ευκαιρία για μια διαφορετική αίσθηση, παγωμένη τσιχλόφουσκα, για να αλλάζει λίγο έτσι το. Ο λάριγκά σας. Πάμε στο νεκτάριο. Melon Lemonade. Όριμο γλυκό πεπόνι και μία δόση λεμονάδας και ζάχαρη. Απλό και ζωηρό για all day vaping. All day vaping δεν θα το έλεγα. Είναι ένα ωραίο γευστικό υγρό, αρκετά γλυκό. Το πεπόνι βρίσκεται πολύ ψηλά. Το πεπόνι ως γνωστόν είναι έτσι κι αλλιώς από μόνο του γλυκό. Και έρχεται και η λεμονάδα, που η λεμονάδα ίσως λειτουργεί σαν καταλύτης μέσα στο υγρό. Ακούγεται στο βάθος, στα πολλά βατ την άκουσα. Ίσως ο ποιητής και εδώ ήθελε να μας δώσει τη δικιά του εκδοχή σε αυτό το υγρό. Είναι ωραίο, είναι γλυκό, για all day με λιγόνι. Είναι όμως όμορφο υγρό. Και πάμε στον αγαπημένο Dimmy's Lord. Τι άλλο θα έχει, μια πουτίνγκα με βατόμουρο. Αγαπημένη συνταγή με ζύμες και μπισκότα πλαισιωμένη με μια εξαιρετική μίξη βατόμουρων. Τα βατόμουρα εδώ πέρα να πω ότι κάνουν πάρα πολύ αισθητά την παρουσία τους. Τόσο αισθητή το οποίο πάνε λίγο πίσω τη ζύμη και το μπισκότο. Ίσως έχουμε αυτή την ελαφρώς βουτυρένια αίσθηση κάπου, κάπου υπάρχει, αλλά η συνταγή έτσι είναι φτιαγμένη. Τα βατόμουρα δεν είναι εκείνο και το έντονο το οποίο σε πνίγει, είναι εναρμονισμένα, είναι ήπια, είναι ωραία, είναι γλυκό. Εδώ θα μου ήταν πιο κοντά για ένα all day vaping. Η πουτίγκα και το μπισκότο ίσως θα μπορούσα να τα κάνω πραγματικά όλη μέρα μέσα σε έναν αεράτο ατμοποιητή, όχι τόσο σε χαμηλά βατ, δηλαδή από 35 βατ και πάνω. Χαμηλά βατ εννοώ τα 18, 19, 17, 16. 30-35 βατ και πάνω, ναι, θα μπορούσα να τα εναλλάσσω μεταξύ τους όλη μέρα. Είναι καθαρά υγρά, αυτό να πω, να αφήσουμε αυτό εδώ. Είναι καθαρά υγρά. Όσες μέρες τα δοκίμασα, λίγα ml από το καθένα έχω κάνει. Δεν λέρωσαν τα βαμβάκια και τις αντιστάσεις σε επίπεδο να πεις ότι είναι βρώμικο υγρό. Έχουν βγει νέα υλικά πλέον, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κρατάμε καθαρούς τους ατμοποιητές μας, τα βαμβάκια μας και τις αντιστάσεις μας. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά. Να τη δοκιμάσετε. Αυτά εδώ είναι. Τα δείξω λίγο έτσι. Νεκτάριος και παπ είναι αυτή εδώ. Και αν τα καταφέρω και τα πιάσω. Και οι υπόλοιποι τρεις είναι εδώ. Μαρία Σόνα, Άκης Λάμδα και Dimmy's Lord. Μια ωραία σειρά, γλυκατζίδικη σειρά θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά την Eleven Liquids για την αποστολή των υγρών. Τι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα υπόλοιπα θα τα πείτε εσείς. Είναι ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, κλασικά, G-Vapes ισχύα. Κάθε Τρίτη στο καθιερωμένο live, όλο για κάτι καινούργιο θα βλέπουμε. 10 η ώρα, 10 και 4, 10 η ώρα εσείς, 10 και 4 εγώ, 10 και 20, 10 και 10. Αναλόγως εκεί, τις τεχνικές δυσκολίες τις οποίες έχουμε. Περιμένω τα σχόλιά σας, θέλω ένα comment για όλο αυτό εδώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο τον Ντερπούλη, δεν τον είπα Δερπούλη, Ντερπούλη, για την κατασκευή του background. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα ωραιότατο green screen, δοκιμή να δούμε πώς βγαίνει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο έφτιαξε πίσω. Και ευχαριστώ και εμένα για όλο τον εξοπλισμό που έχω αφιερώσει και έχω για να βλέπετε εσείς αυτά τα απίστευτα και τα ωραία βίντεο. G-Vapes is here. Γεια σας. Όχι, okay.